Είμαστε με τον κύριο Γιάννη Παπά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Green Evolution και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεται ο Έλληνας τουριστικός επιχειρηματίας την αειφορία. Είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Ενδεχομένως το τελευταίο καιρό να υπάρχει μια καλυτέρευση στην άποψη αυτή, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει θέμα ενημέρωσης, το οποίο προσπαθούμε να κλείσουμε και από τη δική μας οπτική γωνία και θεωρούμε ότι στο μέλλον θα είναι πολύ πιο δυνατό το μήνυμα στους Έλληνες επιχειρηματίες. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο, δεν το καταλαβαίνουν ακριβώς. Επίσης, με την ιδιότητά σας ως εκπροσώπου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του, πώς κρίνετε τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού πάνω στο θέμα της αειφορίας? Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα σχετικά και με την ενημέρωση της όλης της αγοράς να υπάρχει μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Τουρισμού σε σχέση με την αειφορία στον τουρισμό και τη νέα στρατηγική. Όπως ήδη ξέρετε, το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε πριν από 15 μέρες τη νέα του στρατηγική, η οποία μιλάει για προορισμό Ελλάδα 365 μέρες το χρόνο, με όχημα την αειφόρο ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Από την άλλη, βέβαια, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει πιο μεγάλη και πιο συγκεκριμένη προετοιμασία, διότι πιστεύουμε ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μια επιφανειακή προσέγγιση ενός πάρα πολύ σοβαρού θέματος, το οποίο θα έπρεπε να δοθεί σε διαβούλευση ακριβώς πριν καταλήξει σε μια παρουσίαση. Εν τούτης, πιστεύουμε ότι το κομμάτι που αφορά προορισμός και δι' αειφόρος προορισμός είναι το μέλλον για την Ελλάδα. Επίσης πιστεύουμε σαν Green Evolution αλλά και από τη θέση του Παγκόσμιου Συμβουλίου ότι αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να προχωρήσει στο να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις, ακόμα και στους προορισμούς, να πάνε σε λογικές πιστοποιήσεις, διότι θεωρούμε ότι η πιστοποίηση στον αειφόρο τουρισμό είναι το α και το ω. Επομένως, μια τέτοια προετοιμασία και μια στρατηγική η οποία θα έπρεπε τουλάχιστον να περιέχει παραπάνω μέτρα απέναντι σε αυτό το στόχο είναι κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο. Μόλις γυρίσαμε από την ITB, τη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς είδατε την ελληνική παρουσία εκεί. Νομίζω ότι ήταν μία από τις καλύτερες εκθέσεις για τους Έλληνες ξενοδόχους κυρίως. Θεωρώ ότι η έννοια του sold out στον ελληνικό τουρισμό για φέτος είναι πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, αυτά που συζητήσαμε σε αυτή την έκθεση δείχνουν τα δεδομένα ότι μπορεί το sold out να είναι πολύ κοντά, αλλά για τα κομμάτια που αφορούν το τι έσοδα τελικά θα έχει ο ελληνικός τουρισμός είναι υπό συζήτηση. Ανεξάρτητα με αυτό, θεωρώ ότι, και ξαναγυρίζω λίγο στο θέμα του αειφόρου τουρισμού, θεωρώ ότι τα παραδείγματα, καλά παραδείγματα που έχει ο ελληνικός τουρισμός σήμερα, τα όχι πάρα πολλά σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς και η στρατηγική θα πρέπει να είναι από εδώ και στο εξής κορονίδα σε μια νέα πολιτική προσέγγιση και εξωστρέφεια του ελληνικού τουρισμού. Είχαμε ήδη κάποια παραδείγματα, το παράδειγμα της Κρήτης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, το παράδειγμα της TUI εφαρμογής στην Κρήτη, είναι ένα παράδειγμα που αφορά τον αειφόρο τουρισμό. Δυστυχώς, θεωρώ ότι δεν ήταν όσο έπρεπε η παρουσία του Υπουργείου Τουρισμού εκεί για να το στηρίξει. Από την άλλη, βέβαια, είναι μια πολύ πολύ καλή πρωτοβουλία. Πιστεύουμε ότι τέτοιες θα υπάρχουν πολύ περισσότερες στο επόμενο χρονικό διάστημα και ευελπιστούμε στην επόμενη ITB να υπάρχει όχι μόνο παρουσία στα ελληνικά περίπτερα στο χώρο των ξενοδοχείων, αλλά και στο χώρο του εναλλακτικού τουρισμού, σε όλη αυτή τη μεγάλη έκταση, η οποία έχουμε παραδείγματα να δείξουμε και όμως δεν ήμασταν εκεί. Ελπίζω το επόμενη χρονιά να είναι η χρονιά του αειφόρου τουρισμού του ελληνικού στην ITB. Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Ξέρουμε ότι κάθε προορισμός έχει μια φέρουσα ικανότητα, όπως λέγεται, η carrying capacity, που σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί συγκεκριμένους ανθρώπους και τουρίστες να εξυπηρετήσει. Ο ελληνικός τουρισμός παρουσιάζει εποχικότητα. Λέμε για το δεκάμενο, το προσπαθούμε, αλλά παρουσιάζει μια μεγάλη εποχικότητα. Και οι κρατήσεις ήδη έχουν σταματήσει, όπως είπατε κι εσείς, έχει ξεπουλήσει η Ελλάδα για κάποιους μήνες. Αυτό πώς πρέπει να το διαχειριστούν συνολικά οι προορισμοί? Μεγάλη συζήτηση. Εμείς συζητήσαμε και από τη μεριά των εταιριών και από τη μεριά των tour operators, αλλά και από τους travel agents τους Έλληνες, να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Είναι σαφές ότι υπάρχουν προορισμοί και προορισμοί στην Ελλάδα. Υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι προφανώς μπορούν να κατεβάζουν πτήσεις είτε με τη βοήθεια του Υπουργείου, είτε μόνο της ο ίδιος ο προορισμός, ακόμα και μέχρι τον Νοέμβρη
και να έχουν ακριβώς μια πολύ καλή, ας το πούμε, εποχική ανάκτηση στο κομμάτι που αφορά την επισκεψιμότητα. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολύ μικροί προορισμοί, στους οποίους το caring capacity, δηλαδή η φέρουσα ικανότητα, είναι στα όρια τους και πέρα από αυτού. Αντιληπτό πέρα για πέρα, αλλά νομίζω ότι η απάντηση είναι δεδομένη και είναι προφανώς η λογική που έχει πει το Υπουργείο. Προφανώς πρέπει να πάμε σε εναλλακτικές μορφές. Προφανώς πρέπει να πάμε σε άλλου είδους τουριστικό προϊόν σε ένα βαθμό, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το έξτρα κομμάτι. Οι τοπικές κοινωνίες και ο προορισμός, δηλαδή οι κοινωνίες οι οποίες των πολιτών πάνω απ' όλα και των επαγγελματιών οι οποίες στηρίζουν τον κάθε προορισμό, πρέπει να βρουν λύσεις, κυρίως για αυτό που αφορά την υποδομή, διότι το βασικότερο κομμάτι είναι η υποδομή. Δηλαδή, σε ένα μικρό νησί ή σε ένα μεγαλύτερο νησί, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς, για παράδειγμα, να πας και να κάνεις τουρισμό, αν το ίδιο το ξενοδοχείο δεν θερμαίνεται. Πώς να μπορέσεις να πας στον πελάτη εκεί? Άρα, λοιπόν, είναι ένα πιο δύσκολο θέμα. Θέλει πολύ μεγάλη πρωτοβουλία και από την πολιτεία, αλλά κυρίως από τους επιχειρηματίες, και είναι μια μακρά διαδικασία που κυρίως και σε αυτό το αποτέλεσμα και το ποιοτικό αποτέλεσμα προέρχεται από το να πάμε σε μια λογική τελικής πιστοποίησης. Θα δώσει τα κίνητρα, θα δώσει την αναγκαία εξωστρέφεια η οποία χρειάζεται, θα δώσει το επιχείρημα στους τοπικούς επιχειρηματίες να κάνουν κάποιες επενδύσεις για το κομμάτι της έξτρα περίοδου και σε κάθε περίπτωση θα αναβαθμίσει συνολικά τον προορισμό, ο οποίος είναι και ο στόχος σε επίπεδο τοπικής οικονομίας. Χωρίς επενδύσεις αυτό το κομμάτι δεν γίνεται και δεν είναι καθαρά μόνο marketing, είναι σίγουρα πολύ παραπάνω. Και σίγουρα το πολύ παραπάνω μπορεί να ενδέχεται να φτάσει και μέχρι το σημείο ενός πιστοποίησης, ενός προορισμού. Αυτό στηρίζουμε και θεωρούμε ότι είναι πια το Α και το Ω για να καταλήξουμε να πετύχουμε τη λογική της στρατηγικής που έχει θέσει το Υπουργείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.